Έλα τώρα να γνωρίσουμε έναν κύριο 88 ετών, ο οποίος έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, παίρνοντας πτυχίο αρχαιολόγου. Δημήτρης Μουδαρτζάκης. Συγκινημένος εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων από τους συμφοιτητές του, τα τρία του παιδιά και τα επτά του εγγόνια, ο 88χρονος Δημήτρης Μουδαρτζάκης παραλαμβάνει το πολυπόθητο πτυχίο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ ετοιμάζεται και για το μεταπτυχιακό. Σε όλους αυτούς ήμουν παππούς. Στους καθηγητές ήταν παιδιά μας, οι φοιτητές ήταν εγγονάκια μου. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο, δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Ήθελα να μάθω γράμματα. Και όταν ελαχιστοποιήθηκαν οι υποχρεώσεις μου, είπα τώρα θα κάνω και εγώ την υποχρέωση που έχω απέναντι στον εαυτό μου. Η φτώχεια και η κατοχή δεν επέτρεψαν στο Δημήτρη Μουδαρτζάκη να συνεχίσει το σχολείο μετά το δημοτικό. Πορεύτηκε στη ζωή ασκώντας την τέχνη της τυπογραφίας με το όνειρο να σπουδάσει έστω και στο κατόφλι των 90 του χρόνων. Το 2012, 78 χρονών, πήγα στο γυμνάσιο. Και μετά το γυμνάσιο πήγα στο Λύκειο και το 2018 έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις και πέρασα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μάλιστα για τρία με το κούμπο μπήκα σε πρώτο. Με μια γονή μου την υπέρξαμε στα ίδια έδρανα 2 χρόνια. Επί 4 χρόνια ο αξιέπαινος 88χρονος έκανε μια διαδρομή που διαρκούσε συνολικά 5 ώρες προκειμένου να φτάσει από το σπίτι του στο πανεπιστήμιο. Δεν έλειψε όμως ούτε μια μέρα από τα φοιτητικά έδρανα. Έφυγα από το σπίτι μου να πάω στο αστικό, να πάρω το αστικό, να πάω στο σταθμό του υπεραστικού, να με πάρει να πάω στο Ρέθυμνο. Και από το Ρέθυμνο να πάρω άλλο λεωφορείο να με ανεβάσει στο αμφιθέατρο. Ήθελε 2,5 ώρες και άλλα 2,5 να γυρίσουμε. Και παρακολουθούσα και 3 παραδόσεις, 3 ώρες. Αλλά ήταν ωραία. Μ' άρεσε, με ενθουσίαζε, δεν με κούραζε καθόλου.